θα έχετε προσέξει ότι από την άλλη μέρα από τις εκλογές του 2019 εμείς συνεχίσαμε τις εκπομπές σαν να μην έγινε τίποτα. Γιατί για μας ο στόχος δεν ήταν οι εκλογές. Για μας ο στόχος είναι και παραμένει η αλλαγή στη χώρα. Και όσο αυτός ο στόχος μένει ανεκπλήρωτος και κυβερνούν κόμματα δεξιά, αριστερά κλπ, μόνο η οδός των αγώνων μένει για την Ένωση Κεντρών. Έτσι είναι. Χωρίς λοιπόν περιστροφές, συνεχίσαμε τον αγώνα την άλλη μέρα. Ούτε μία μέρα δεν αφήσαμε να πηγαίνει χαμένη. Εσείς μπορεί να νομίσατε ότι έλα μωρέ, τώρα να ξεκουραστούμε, δεν έχει και νόημα. Και όμως είχε νόημα να καταλάβετε τι ήθελε η Ένωση Κεντρών. Η Ένωση Κεντρών ήθελε να διεμβολήσει το πολιτικό σύστημα, να μην βγει αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης, να μην βγει ούτε ο Τσίπρας και να αναγκάσουμε σε κυβέρνηση συνασπισμού κομμάτων. Αυτό ήταν ο στόχος. Και σε αυτό το συνασπισμό ρυθμιστής δεν μπορούσε να είναι Πασόκ ή κουκουέδες τέτοιοι, χούντες, Βελόπουλοι χούντες και τέτοια, αλλά μόνο ένα δημοκρατικό κόμμα της Ένωσης Κεντρών μπορούσε να είναι σε ρόλο ρυθμιστή. Αυτό έπρεπε να έχετε καταλάβει. Να μην πετάξετε την ψήφο σας, δηλαδή, άσκοπα. Γιατί πολλοί την πετάξατε τελείως άσκοπα. Δεν πειράζει στη δημοκρατία. Τα λάθη μπορεί να διορθωθούν. Ευτυχώς υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό στη δημοκρατία, ότι διορθώνονται κάποια λάθη. Αρκεί να καταλάβετε, γιατί σας λέω ότι και εσείς που υποτίθεται ψηφίσατε την Ένωση Κεντρών το 2015, δεν είχατε καταλάβει. Εγώ συνάντησα κάπου έναν, ο οποίος ήταν κουστομαρισμένος κλπ. Μου λέει, σας είχα ψηφίσει την προηγούμενη φορά. Λέω, τούτη λέει, αναγκάστηκε και ψήφισα Μητσοτάκη, λέει, για να σχηματίσει κυβέρνηση. Και λέω, και τώρα που σχημάτισε κυβέρνηση, λέει, παλαιτόμαρο είναι κι αυτός. Ναι, λέω, αλλά στέρισες την ψήφο, δεν είσαι ένας, είναι ολόκληρη ομάδα τέτοια ανθρώπων. Στέρισες την ψήφο από την Ένωση Κεντρών που τη χρειαζόταν, του λέει, την ψήφο. Φέρθηκες με ελαφρότητα. Με κοίταζε. Μπορεί να λέει από μέσα του, αντί να πεις ένα ευχαριστώ, μας βρίζεις και από πάνω. Γιατί θέλω να του πω ευχαριστώ για την προηγούμενη ψήφο και όχι για την ψήφο του 19, την οποία την έδωσε στη δεξιά. Καταλάβατε. Τέλος πάντων. Ρωτάει εδώ ο κύριος Γιώργος, τι θα κάνουμε με τους δημοσιογράφους. Τι θα γίνει, λέει, για να αλλάξει το κλίμα. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Βελόπουλος όλη την ώρα στα κανάλια, να βγαίνει ο Βαρουφάκης, άνθρωποι, ο Βελόπουλος να πουλάει του Ιησού Χριστού επιστολές και αληφές και ο Βαρουφάκης που κόστισε 100 δις η τρέλα του το 2015 να κυκλοφορεί και να είναι στη Βουλή και στα κανάλια και να μην εμφανίζεται ένας κεντρών. Κάνουμε έναν αγώνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο. Ούτε βόμβες μπορούμε να βάλουμε, ούτε αιματοχυσίες μπορούμε. Δεν είμαστε Χρυσή Αυγή. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Χρυσή Αυγή δεν θα το είχε και κανένα πρόβλημα να μαζέψει έξω από ένα κανάλι ανθρώπους να τα σπάσουν. Εμείς δεν μπορούμε.
Δεν θέλουμε να γίνει τέτοιο πράγμα. Να συνδεθούμε εμείς με τέτοιο πράγμα. Εφόσον είναι γαϊτούργοι αυτοί και δεν το καταλαβαίνουν, πρέπει πια ο εισαγγελέας, πρέπει το ΕΣΟΥΡΟΥ, και αυτό δεν υπάρχει γιατί συγκροτείται από τα κόμματα της Βουλής, ούτε το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν ελπίζω σε τίποτα να επέμβει, διότι και αυτό συγκροτείται από τα κόμματα της Βουλής. Επομένως, μην περιμένουμε τίποτα από αυτό, ότι η μάχη θα δοθεί χωρίς κανάλια. Και θα μου πείτε, και τι νόημα έχει να δώσουμε μία μάχη χωρίς κανάλια, όταν οι άλλοι έχουν πυρηνικά όπλα, έχουν δηλαδή κανάλια, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις κλπ. Ακούστε, η ομορφιά του αγώνα είναι η έλλειψη εφοδίων. Η ομορφιά του αγώνα του 1821, ξέρετε, γιατί έγκυται στο ότι ξεσηκώθηκαν οι ραγιάδες κατά των Τούρκων και των Τουρκόφιλων, που ήταν πολύ βαριά εξοπλισμένοι και ξέραν ότι μόνο σκοτώνοντας τους Τούρκους θα πήραν οπλισμό να σκοτώσουν περαιτέρω τους υπόλοιπους. Λοιπόν, αυτό ας γίνει συνείδηση, ότι πρέπει να αφήσουμε τη βολή μας, πρέπει να αφήσουμε τους καναπέδες μας και να κατέβουμε στην κοινωνία. Και όπου μας βγάλει, όπου έτσι πρέπει να κάνει ένα κόμμα. Στο παρελθόν δόθηκαν πολλοί αγώνες εκ των προτέρων χαμένοι, που στο τέλος κερδίθηκαν οι αγώνες, χάρη στην ψυχή των προτετίων. Έτσι. Όταν φτάνει ο λαός και ακολουθεί κάτι εμβολιαστές και κάτι τέτοιους παπατρέχες, πρέπει να βρούμε τη δύναμη να το πείσουμε εμείς που έχουμε σοβαρότητα. Αν δεν τον πείθουμε, σημαίνει ότι είμαστε με λάθος αφήγημα. Έτσι θεωρώ εγώ. Στο παρελθόν σας λέω, πολλοί αγώνες κερδίθηκαν, οι οποίοι δόθηκαν υπό πολύ αντίξωες συνθήκες και πιο αντίξωες συνθήκες από αυτές που έχουμε σήμερα εμείς. Έτσι είναι. Εγώ είμαι σίγουρος ότι στην πολιτική όποιος έχει το δίκαιο, τελικά δικαιώνεται. Απλά θέλει επιμονή και υπομονή. Δεν μπορεί να μην δικαιωθεί αμέσως. Υπάρχει ένα πλεονέκτημα τώρα στην Ένωση Κεντρών, ότι ξέρει ο λαός τις θέσεις μας μέσα σ' άκρες και θα γυρίσει να δει. Παντού που γυρίζω μου λένε, ο μόνος που μίλαγε μες στη Βουλή με καθαρές λόγια ήσουν εσύ. Αυτό είναι, κερδίθηκε με αίμα. Έστω αυτό δεν είναι απλό πράγμα. Και αυτό κερδίθηκε με αίμα. Με 5 ετών αγώνες. Μέσα στη Βουλή. Επομένως, πρέπει να τα δώσουμε όλα. Συνεργασία δεν μπορούμε να κάνουμε με κανένα άλλο κόμμα. Όχι γιατί είμαστε αντίθετοι με τις συνεργασίες, αλλά με ποιον να κάνει συνεργασίες, πέστε μου. Έρχονται εδώ διάφοροι και μου προτείνουν συνεργασίες και μετά από λίγο μόνοι τους μου λένε, ναι, δεν ταιριάζει. Μόνοι τους μου λένε ότι δεν πάει αυτό. Λέω, και το είπατε λοιπόν έτσι, για να πείτε κάτι. Νομίζετε ότι εμείς είμαστε κατά των συνεργασιών? Όχι βέβαια, αλλά θέλουμε ειλικρινείς συνεργασίες και θέλουμε εντιμότητα στη συνεργασία. Γιατί είδατε οι βουλευτές που μας προδώσανε, είδατε πώς σηκωθήκαν και πήγανε στα άλλα κόμματα. Είναι πολύ εύκολος ο δρόμος της προδοσίας μετά.
Λοιπόν, να στέλνετε επιστολές στη Διεύθυνση Ένωση Κεντρών, Καρόλου 28, Αθήνα, ΤΑΦΚΑΠΑ 1437. Ξαναλέω, Ένωση Κεντρών, Καρόλου 28, Αθήνα, ΤΑΦΚΑΠΑ 1437. Επίσης, όσοι θέλετε να τηλεφωνείτε, να τηλεφωνείτε στα νούμερα 210-5220-357. Ξαναλέω, 210-5220-357 και 6944-39-4437. Ξαναλέω τα τηλέφωνα, 210-5220-357 και 6944-39-4437. Σας ευχαριστούμε όλους για την κατανόησή σας, για την αγάπη σας. Γνωρίζω ότι παρακολουθείτε την εκπομπή και την κοινοποιείτε σε φίλους σας ή εν όλο ή εν μέρη, όπως πρέπει να κάνετε πάντα. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να σας προετοιμάζουμε τα αποσπάσματα τα οποία χρήζουν κοινοποιήσεις. Επομένως, πιστεύω με τη βοήθεια του Θεού η Ένωση Κεντρών να επιστρέψει στη Βουλή και όσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες, τόσο πιο μεγάλος θα είναι ο αγώνας και καρποφόρος που θα δώσουμε. Εγώ δεν φοβάμαι το λαό. Φοβάμαι τους επιβήτορες του λαού. Αυτούς τους καλομαθημένους που έχουν κάτι στο σβέρκο του και του πίνουν το αίμα. Τις ψήρες δηλαδή που φεύγουν καμιά φορά όταν γίνουν παχές οι ψήρες και βγαίνουν και στο γιακά. Προχθές γελούσα με ένα κύριο στη Θεσσαλονίκη, μου λέει, σε μερικούς λέει, η ψήρα έχει φύγει, είναι χοντρή η ψήρα, έφυγε και ανέβηκε στο γιακά τους. Λέω, λέτε. Δεν νομίζω. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τη στήριξή σας και ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα έρθετε και εδώ στο προσκλητήριό μας όλοι, δεν θα κάθεστε στο σαλόνι σας να παρακολουθείτε, αλλά θα προσέλθετε στον αγώνα που δίνουμε, γιατί ο αγώνας θέλει παρόν την παρουσία, δεν θέλει την από μακριά τηλεθέαση. Θέλει την παρουσία όλων μας.